τρία χρόνια. Το θέμα στο οποίο θα απευθυνθώ έχει συνάρτηση με την δήλωση που έκανε ο αχαρακτήριστος κύριος Βενιζέλος ότι σε περίπτωση που δεν ψηφιστεί επαρκώς η ελιά θα φύγει από την κυβέρνηση και σύμφωνα και με την παρέμβαση του κυρίου Δελαστίκ αυτό θα οδηγήσει σε εθνικές εκλογές. Άρα λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα θα ήθελα να ρωτήσω μερικά πράγματα τους παρισταμένους και όσους είναι πέρα από αυτούς. Ο επίσης αχαρακτήριστος, αναφέρομαι στην προσωπική μου περίπτωση, βγήκα συνταξιούχος, λέω το 2011. Τα προσπερνώ τα αχαρακτήριστος, γιατί τα προτιμώ από τους χαρακτηρισμούς. Έχω λόγο, γι' αυτό τα προσπερνώ. Έχω λόγο, λέω, που χρησιμοποιώ τον όρο αχαρακτήριστος, γιατί αν χρησιμοποιούσα χαρακτηρισμό, καταλαβαίνετε τι θα ήταν. Λοιπόν, ξεκινάω από τον αχαρακτήριστο κύριο Κουτρουμάνη, ο οποίος ως υπουργός οικονομικών θεωρούσε ότι το εφάπαξ το δικό μου, το οποίο συμπληρωνόταν από δικές μου φορές για 40 εργασίας. Χρόνια εργασίας. Και οικονομικών, δήλωσε ότι το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων περικόπτεται σε ποσοστό 20%. Γιατί λες και ήταν λεφτά του και του άρεσε. Και σε δεύτερη φάση ξαναπερικόπτεται άλλο 22%. Με αποτέλεσμα, όταν τελικά το πήρα, το μεν γενικό λογιστήριο του κράτους να μου το έχει υπολογίσει τόσο, αλλά λόγω των επεμβάσεων του κυρίου Κουτρουμάνη να μου δώσει 36.000 λιγότερα. Θα μου πείτε, ναι, τυχερός είσαι πρεμπαγάσα που τα πήρες, γιατί αυτοί που βγήκαν μετά από σένα δεν θα πάρουν τίποτα. Τα ίδια συνέβησαν και με τη σύνταξή μου. Πάει το πρώτο όνομα των αχαρακτηρίστων. Το επόμενο όνομα είναι ο κύριος Μόσχελος, διατελέας υπουργός. Σε μια εκπομπή του στην τηλεόραση που την είχα δει, είχε διαιρετηθεί ο άνθρωπος πώς είναι δυνατόν οι φτωχοί Έλληνες να έχουν ποσοστό συνειδιοκτησίας ή ιδιοκατοίκησης 85% και οι πλούσιοι δανείοι μόνο 15%. Και δεν τον ρώτησε ο συνάδελφός σας, οι υπόλοιποι δανείοι που δεν ιδιοκατοικούν σε σπηλιές μένουν? Όχι, σε σπίτια. Τι νοήνται τα σπίτια αυτά? Αυτό είναι το όραμά των και για την Ελλάδα. Να είμαστε σε ποσοστό 85% νικαραίοι σε ποιους? Τρίτο αχαρακτήριστο όνομα τώρα, για να μην πάει μοναχά στη μία μεριά, ο αυτοδιαφημιζόμενος ως μνημονιακότερος των μνημονιακών υπουργών, ο οποίος κατάφερε και κατέστρεψε ό,τι είχε απομείνει από την υγεία. Ο κύριος, ο συμπολίτης μας εδώ, είπε τι συμβαίνει στον χώρο της υγείας. Ό,τι ακούω σήμερα, τρεις χειρότερα είναι. Πλήρωνα 40 χρόνια για περίθαλψη. Και τώρα βγήκα σύνταξη, εξακολουθώ και πληρώνω για περίθαλψη. Περίθαλψη δεν έχω. Για να πάω να μου γράψω τα φάρμακά μου πρέπει να πληρώσω ένα δεκάρικο. Και αν είναι καλός γιατρός και δεν θέλει 20. Για να κάνω εξετάσεις οπουδήποτε, πάλι πρέπει να τις πληρώσω. Και φτάνω στον τέταρτο, με παρεμβολή κι άλλου ενός αχαρακτήριστου. Και πρέπει να κλείσετε. Βεβαίως, γιατί μαζεύτηκαν πολλοί οι αχαρακτήριστοι. Δεν είναι πάρα πολλοί. Λίγους λέω. Με πρωτοβουλία του αχαρακτήριστου υπουργού απολύσεων, κύριου Μητσοτάκη, ο κύριος άλλος αχαρακτήριστος, υπουργός παιδείας Αρβανιτόπουλος, φρόντισε να διαλύσει τα ελληνικά πανεπιστήμια, ίσως γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Απέλυσε τους πάντες, πλην βεβαίως δύο ανωτάτων ιδρυμάτων. Αυτό το οποίο ήταν ο ίδιος καθηγητής, μιλάω για την Πάντιο, και εκείνο το άλλο που ήταν καθηγητής, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου του, μιλάει για το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Αυτά. Τώρα, όσον αφορά γιατί φτάσαν να μου κόβουν συντάξεις και εφάπαξ και λοιπά, είναι γιατί τα ταμεία δόθηκε εντολή στους προϊσταμένους των ταμείων τους διευθυντές να αγοράσουν ομόλογα τα οποία συνέχεια τους κούρεψαν. Οι μιζαδόροι, οι απατεώνες, οι κλέφτες στην Ελλάδα, οι οποίοι έφεραν την Ελλάδα στο χάλι που την έφεραν, έχουν ονοματεπώνυμο. Αντί να ψάχνουν λοιπόν τα συνήθη υποζύγια που είναι όσους έχουμε στο χέρι, αυτοί που αγοράζουν βενζίνη για το αυτοκίνητό τους, αυτοί που έλαχε να έχουν ένα σπίτι και ένα εξοχικό, να τους εξοντώσουμε, σε γνωστό μου πρόσωπο, του ήρθε φόρος ακίνησης περιουσίας τη μία χρονιά 1.300 ευρώ και την άλλη 8.500, γιατί τα είχε, λέει, εισοδήματα μηδέν από αυτά. Μάλιστα. Αλλά επειδή τα έχει, έπρεπε να πληρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς θα ξεκινήσετε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό.